Στην αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσουμε καλωσορίζοντας τον κύριο Δημήτρη Μάντζο που είναι εκπρόσωπος του κόμματος, για να δούμε πώς θα πορευθεί και το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Βουλή, αλλά και πώς αποτιμάται το αποτέλεσμα. Κύριε Μάντζο, τα πήγατε αρκετά καλά και πανηγυρίσατε το Μάιο, είχατε βάλει έναν στόχο. Θυμάμαι, πίεσα τον κύριο Σκανδαλίδη σε ένα από τα τελευταία προεκλογικά πάνελ να μου πει ποιο θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Μου είπε εντάξει, μια αύξηση ποσοστών 2-3 μονάδων. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Μείνατε περίπου στα ίδια με το Μάιο, πολύ ψηλά σε σχέση με το 19, για να σας προλάβω. Αλλά πώς αποτιμάει η Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη νέα σας επίδοση του Ιουνίου? Καλημέρα κύριε Λυμπεράκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Και την φιλοξενία. Είναι έτσι όπως θα περιγράφεται, είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019. Είναι 10 οι περιφέρειες της χώρας στις οποίες είμαστε ήδη δεύτερο κόμμα και υπάρχει και μια πολύ σημαντική αύξηση στα ποσοστά που πήρε το κίνημα στις μικρές ηλικίες, 17-34 ετών. Είναι κάτι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα ποσοστά, υπάρχει πάντως ένας πολλαπλασιασμός των ποσοστών του 2019. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια αύξηση η οποία δεν είναι άδικη ούτε τυχαία, νομίζω, και έτσι το μεταφράζουμε. Υπάρχει μια επιβεβαίωση ότι δεν ήταν συγκυριακός ο Μάιος. Εντάξει, προφανώς ένας μήνας δεν είναι αρκετός να κάνεις θαύματα και να κάνεις μεγάλες ανατροπές. Σας εξέπληξε, σας απογοήτευσε ότι δεν η δυναμική που φάνηκε να γεννάται εκεί το Μάιο με τους πανηγυρισμούς στη Χαριλάου Τρικούπη και μια αίσθηση νίκης που εμπεδόθηκε, νομίζω, και δικαιολογημένα, γιατί πράγματι ανεβήκατε πολύ από το 19, δεν συνεχίστηκε αυτό? Σας απογοήτευσε, το περιμένατε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να απογοητεύσει κανείς από το αποτέλεσμα της Κυριακής. Προφανώς η μετατόπιση του πολιτικού άξονα προς δεξιάν, η είσοδος ακροδεξιών κομμάτων και η αποχή, την οποία σωστά θέτεται στο δημόσιο διάλογο και εσείς και άλλοι σχολιαστές, ότι η αποχή ήταν μια πολύ σημαντική αντιδημοκρατική παράμετρος που δεν πρέπει να μας διαφύγει. Παρά την κόπωση, είναι αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής από το 1974. Ακριβώς. Και είδαμε και τα αποτελέσματα, θα σπεύσω να πω. Είναι λόγια απογοήτευσης. Προφανώς θα θέλαμε να τα έχουμε πάει ακόμα καλύτερα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σταθεί κανείς είναι ότι η συνεχιζόμενη αποδοκιμασία της τοξικότητας στην αντιπολίτευση είναι μια παράμετρο την οποία δεν μπορεί να διαφύγει κανείς. Το λέω αυτό διότι η δεύτερη συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά καταλήγει στην επιβεβαιώνει ένα συμπέρασμα του Μαΐου, ότι το όχι σε όλα, η τοξικότητα, η δημαγωγία, ο λαϊκισμός έχουν χρεοκοπήσει, έχουν πτωχεύσει. Ωραία, μου δίνετε την καλύτερη πάση. Πάμε λοιπόν. Μια κουβέντα, άρα αυτό το οποίο εμείς τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε, και αυτή είναι και η εντολή, είναι πρώτον μια ισχυρή, στιβαρή και γόνιμη, ωφέλιμη αντιπολίτευση με αντιπρόταση. Και δεύτερον, να πρωταγωνιστήσουμε, να πάρουμε την πρωτοβουλία, ώστε με ποιοτικούς όρους να οικοδομήσουμε μια κεντροαριστερά σύγχρονη, με αρχές και αξίες, που θα είναι εναλλακτική διακυβέρνηση του τόπου στο αμέσως επόμενο διάστημα. Το αμέσως προηγούμενο διάστημα ήσασταν απέναντι με το ΣΥΡΙΖΑ σε μια λογική που μπορεί ο καθένας να την καταλάβει προεκλογικά. Τώρα όμως έχουμε το εξής πρωτοφανές για τα ελληνικά κοινοβουλευτικά δεδομένα. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό εδρών για τα στοιχειώδη. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει πρόταση δυσπιστίας, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του. Χρειάζεται 50, έχει 48. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί, να συμπράξει είτε με εσάς, είτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, είτε με το. Βοηθήστε με. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα, συγγνώμη. Τα ξενύχια των εκλογών μας έχουν γονατίσει. Είμαστε όλοι. Εκεί λοιπόν, κύριε Μάντζο, θα ήθελα να καταλάβω το ΠΑΣΟΚ πώς βλέπει την επόμενη μέρα. Θα συμπράτεται με τον ΣΥΡΙΖΑ στα κοινοβουλευτικά που από μόνος του δεν μπορεί να κάνει? Είναι σαφές ότι όταν κανείς πρέπει να αφήσει πίσω το διχασμό, τη διχόνοια και την τοξικότητα, θα πρέπει και ο ίδιος να γίνει φορέας αυτή τη αλλαγή. Παράδειγμα, όταν χρειάζεται να ασκηθεί αντιπολίτευση και τα κοινοβουλευτικά μέσα δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση να κάνει τη δουλειά της, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν οι συγκλήσεις, οι αναγκαίες εκεί που πρέπει να υπάρχουν. Θυμίζω, για παράδειγμα, την υπόθεση των υποκλοπών. Θα κάνετε εξεταστική από κοινού? Θα ζητήσετε? Εάν υπάρχει μια σοβαρή αιτία για την διερεύνηση μιας υποθέσεως και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει. η πλειοψηφία, η μειοψηφία η επαρκής ώστε να γίνει το αίτημα, ναι, θα πρέπει αυτή να εξευρεθεί. Θα πρέπει να υπάρχει. Επειδή φέρατε ένα παράδειγμα με μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό είναι η υπόθεση των υποκλοπών. Είναι μια υπόθεση που στο παρελθόν σας έχει βρει να λέτε περίπου τα ίδια ως ένα βαθμό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να συμπράτετε ζητώντας εξεταστική το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ? Κατά τη γνώμη μας, στην Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές έπρεπε να λέγαμε όλοι τα ίδια. Όλοι οι πολιτικοί, οι πολίτες, οι βουλευτές, ιδίως της Νέας Δημοκρατίας που ανήκουν σε ένα κόμμα το οποίο αυτοαποκαλείται. Εντάξει, αλλά τώρα άλλο σας ρώτησα. Έπρεπε να λέγανε τα ίδια. Ναι. Ρωτώ λοιπόν εγώ, απαντώ λοιπόν εγώ, ναι, ότι ναι, για υποθέσεις ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος και πολιτιακού ενδιαφέροντος που αφορούν στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις. Άρα θα ζητήσετε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ εξεταστική για τις παρακολουθήσεις? Είναι πολύ νωρίς, κυρία Λυμπεράκη, να το δούμε αυτό. Δεν έχει ανοίξει καν η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, σας περιγράφω κάτι το οποίο προσπαθεί να υπερβεί τις πρώτες μέρες μιας Βουλής. Θεωρώ ότι γενικότερα θα πρέπει τα ζητήματα να συζητούνται με όσο το δυνατό πιο συνενετικούς όρους, χωρίς τοξική αντιπαράθεση. Ξέρετε, είναι αυτή η τοξικότητα, είναι αυτός ο εκφυλισμός του δημόσιου λόγου που έχει οδηγήσει, για παράδειγμα, σε δυνάμεις, στο να εκτραφούν δυνάμεις επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι ο μυθριγατισμός του ότι οι υποκλοπές κούρασαν ή αρκετά μην μιλάμε για τις υποκλοπές όταν ο κόσμος πεινάει, αυτά εκτρέφουν δημοκρατικές δυνάμεις, αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Ή, να βιαστώ να το πω, το ζήτημα της Θράκης ή η τραγωδία της Πύλου, το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, έτσι όπως άνοιξε προεκλογικά την προηγούμενη περίοδο, ουσιαστικά ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς, γιατί γίνεται με όρους λαϊκιστικούς, απολιτικούς. Εμείς θεωρούμε ότι η χώρα μας, ως πυλώνας δημοκρατίας και κράτους δικαίου, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από την αλήθεια, και θα πρέπει όλα να συζητούνται με όρους πολιτικούς. Όχι άλλη φοβικότητα σε ταυτοτικά ζητήματα πολιτικά. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που το βρήκα έτσι χαριτωμένο και εύστοχο του ακροατή μας, του Ιάσονα, που λέει αυτός ο έρμος, ο Δημήτρης Μάντζος, ανοίγει μια παρένθεση και λέει, του οποίου προσωπικά είμαι ψηφοφόρος, μην παρεξηγηθώ, κλείνει την παρένθεση, παίρνει κανένα ρεπό από το κόμμα? Αλήθεια, λέει, δεν εμπιστεύονται άλλα στελέχη του Πασόκ, όλο το Μάντζο βλέπουμε. Σας το μεταφέρω γιατί είναι από ψηφοφόρο σας τώρα, καταλαβαίνετε. Προφανώς είναι ψηφοφόρος του κόμματος, γιατί εγώ ως επικρατείας ωφελούμε όλων των ψήφων του κόμματος. Ναι, αλλά μπορεί να επιλέγει το κόμμα και για σας προσωπικά, φαντάζομαι κάπως έτσι το εννοώ. Ευχαριστώ την πλάτω το φίλο Ιάσονα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συλλογική δουλειά, το ξέρει ο ακροατής σας. Είμαστε πολλές και πολλοί που τρέχουμε αυτό το project. Να σας ρωτήσω. Παρακαλώ. Είπαμε λοιπόν θα συμπράτετε, θα ψηφίζετε τα όσα φέρνει η κυβέρνηση που τα θεωρείτε θετικά, αυτό καταλαβαίνω, μιλώντας για γόνιμη αντιπολίτευση, ερμηνεύοντας και τις τάσεις σας μέχρι τώρα στη Βουλή, και παράλληλα μπορεί να συμπράτετε και με την αντιπολίτευση όταν επίσης κρίνετε ότι συντρέχουν λόγοι κλπ. Σωστά το έχω αντιληφθεί μέχρι τώρα? Είναι σαφές. Μισό λεπτό να σας θέσω. Η δημοκρατία είναι συμβιωτικό. Σύμφωνοι. Να σας θέσω το ερώτημα. Απλά ήθελα να κωδικοποιήσω όσα είπαμε για να σας θέσω το επόμενο ερώτημα. Ναι. Με το που ανοίξει η Βουλή, θα γίνει μεταξύ άλλων και αυτή η διαδικασία για το Προεδρείο της. Εκεί λοιπόν τα κόμματα θα προτείνουν, όπως ξέρουμε, το καθένα έναν αντιπρόεδρο. Υπάρχει μία αίσθηση και κάποιες πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει την ίδια πρακτική που είχε ακολουθήσει και επί Χρυσής Αυγής για τους Σπαρτιάτες, επιχειρώντας μια τροποντινά κοινοβουλευτική απομόνωση. Δηλαδή δεν θα υπερψηφίσει, θα καταψηφίσει την υποψηφιότητα των Σπαρτιατών για το αντιπροεδρείο. Για τη θέση των αντιπροέδρων στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει σχετικά? Είναι κάτι το οποίο σπέβδω να πω ότι δεν έχει προφανώς συζητηθεί, όμως είναι κάτι το οποίο για μας δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Όπως και με τη Χρυσή Αυγή, έτσι και με τα διάδοχα σχήματά της, βρισκόμαστε απέναντι. Άρα η αίσθησή σας είναι ότι και εσείς θα καταψηφίσετε. Ας αφήσω το και εσείς, γιατί είναι ρεπορτάζ το ότι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία. Ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει τον υποψήφιο για την πρόεδρο της Βουλής από τους Σπαρτιάτες. Σας λέω ότι, κύριε Λυμπεράκη, είμαστε ένα κόμμα το οποίο εδώ και πάνω από 10 χρόνια έχει δώσει αγώνες εντός και εκτός Βουλής απέναντι στον νεοναζισμό, απέναντι σε κάθε κομματική ή παρακομματική έκφρασή του. Θεωρούμε ότι το κόμμα των Σπαρτιατών έχει πολλά σοβαρά νομικά και πολιτικά ζητήματα. Μπορούσε κανείς να συζητήσει ώρες για αυτά. Αν μη τι άλλο, και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή θα συνεχίζουμε να είμαστε αντίθετοι και απέναντι στη ρητορική του μίσους, στην ξενοφοβία και σε κάθε τι το κόμμα, το διάδοχο κόμμα της Χρυσής Αυγής εξακολουθεί να εκπροσωπεί μέσα στο κοινοβούλιο. Άρα καταλαβαίνω ότι μου λέτε ναι. Θα υιοθετήσετε τις ίδιες πρακτικές που ίσχυαν και πριν. Θα πρέπει να περιμένουμε για να ανοίξει και η Βουλή, για να δούμε και τη στάση. Σας λέω, είναι ανυπόκριτη, είναι ανεπιφύλακτη η στάση μας και είναι διαρκής. Το κάναμε σε κάθε περίπτωση και απέναντι σε κάθε έκφραση. Μα γι' αυτό σας το ρωτώ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν πράγματι θα προκύψει. Σας το τεκμηριώνω. Εγώ δηλαδή δεν αρκούμε σε μια τοποθέτηση. Σας τεκμηριώνω πάνω σε μια υπερδεκαετή πια δράση ενός κινήματος, το οποίο και τη Χρυσή Αυγή κατονόμασε πρώτο και τον καταδικασμένο ευρωβουλευτή της μέσω του Νίκου Ανδρουλάκη ως ευρωβουλευτή εξόφησε από την Ευρωβουλή. Αλήθεια είναι αυτό. Και τροπολογία για τον αποκλεισμό των κομμάτων και των προσώπων μετά την καταδίκη του κατέθεσε με την αείμνηστη Γεννηματά και την κοινοβουλευτική ομάδα. Και την τροπολογία την τελευταία από το Φεβρουάριο ζητήσαμε να είναι σωστά γραμμένη ώστε να αποφύγουμε την ατραπό, να την ψηφίζουμε τελευταία ημέρα της κοινοβουλευτικής περίοδου διαφημίζοντας αυτά τα κόμματα. Πρέπει να πέσουν κεφάλια, κύριε Μάντζο, για όλους εκείνους και ενδεχομένως και τους πολιτικούς προϊσταμένους που επιτρέπουν τόσο καιρό στον Κασιδιάρη να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Θεωρώ ότι είναι μείζον πειθαρχικό ζήτημα λειτουργίας. Πειθαρχικό είναι, πολιτικό είναι. Των σοφρονιστικών καταστημάτων, το οποίο προφανώς ακουμπά και στην πολιτική εποπτεία. Υπάρχει η συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία Ανταγκληματικής Πολιτικής, σε συγκεκριμένο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι του Δικαιοσύνης, κατά την άποψή μου, ανεπιτυχώς και εσφαλμένος, το οποίο έχει την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των σοφρονιστικών καταστημάτων. Τα σοφρονιστικά καταστήματα κατατείνουν το σοφρονισμό των καταδικασμένων για αδικήματα προσώπων. Δεν κατατείνουν πάντως στο να γίνονται εκλογικά κέντρα, προεκλογικά κέντρα καταδικασμένων προσώπων. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Έρχονται δημοτικές, περιφερειακές. Και εκεί υπάρχει η απορία, και είναι μια απορία που τη μοιράζονται αρκετοί, κύριε Μάντζο, για το αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κοινούς υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι οι επόμενες εκλογές, οι τοπικές εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Γιατί είμαστε ένα κίνημα το οποίο έχει άρρηκτους δεσμούς με την αυτοδιοίκηση. Το ΠΑΣΟΚ την κατοχύρωσε και την εγγυήθηκε. Και το ΠΑΣΟΚ την νέα εποχή, όπως έχει πει και ο πρόεδρος ο Νίκος Φανδουλάκης, ήδη από το Σεπτέμβριο, από την έκθεση Θεσσαλονίκης, επιθυμεί μια αυτοδιοίκηση χειραφετημένη, η οποία θα είναι πραγματική αυτοδιοίκηση και δεν θα έρχεται το κάθε κομματικό γραφείο προφανώς να υποδεικνύει ιδίως τους δημότες των μικρών δημών και των νησιών μας, των ορεινών περιοχών, πώς θα ψηφίσουν. Και αλίμονο αν έρθει Χαρίλαο Τρικούπη να πει, ξέρω εγώ, στον κάτοικο μιας περιοχής της χώρας πώς θα ψηφίσει. Προφανές όμως είναι ότι στις μεγάλες περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους το κίνημά μας θα εκφράσει την τοποθέτησή του σε πρόσωπα και συνδυασμούς που προφανέστατα ακουμπούν, εκφράζουν τις δικές μας αρχές και αξίες. Το πάτα από εδώ μου, το πάτα από εκεί, έχουμε φτάσει στη Λαμία. Ελάτε, κύριε Μάντζο, είναι απλό. Θα έχετε κοινούς υποψηφίους με τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες περιπτώσεις δήμων και περιφερειών. Είναι μία συζήτηση που δεν μπορεί να αφήσει έξω την κοινωνία. Τι θέλω να πω. Όλοι οι μήνες που προηγήθηκαν, οι κοινωνίες δεν βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη. Έχουν αναπτύξει διεργασίες. Υπάρχουν κινήσεις, πρόσωπα, ιδέες που πρέπει το κόμμα, κάθε κόμμα, ιδίως το δικό μας που είναι δημοκρατικό κόμμα, να τα αξιολογήσει και να βρει τις υποψηφιότητες εκείνες και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία εκφράζουν εμάς. Μόνο εσάς. Αν εκφράζει κάποιος και τον ΣΥΡΙΖΑ και εσάς. Κυρίως εμάς. Εκφράζουν κυρίως εμάς. Κοιτάξτε, δεν τώρα, δεν θέλω να σας πιέσω, αλλά δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, οπότε θα σας ξαναρωτήσω. Όλα αυτά που λέτε κατατείνουν στο όχι ή στο ναι, μπορεί και να βρεθούμε σε κάποια περιφέρεια, σε κάποιον δήμο με κοινό υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Για να δω. Περιγράφω μια πολιτική διαδικασία η οποία δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει σε όλες τις περιοχές της χώρας και δεν έχει σίγουρα ολοκληρωθεί. Άρα δεν υπάρχουν απαντήσεις. Δεν υπάρχει άρα είναι ανοιχτά όλα. Σας περιγράφω όμως τη μέθοδο. Τι θέλω να καταλήξουμε. Καλώς, κύριε Μάντζο. Η αφέτηση αυτοδιοίκησης σε υποστήριξη προσώπων και παρατάξεων που εκφράζουν εμάς, κυρίως εμάς και τις απόψεις μας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση της εξουσίας. Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επιμείνω πέμπτη-έκτη φορά. Νομίζω ο καθένας μπορεί να σας αποπειρώμεθα όλοι να σας διερμηνεύσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά.